γαμώ την κίνησή μου μέσα, γαμώ. Καλύτερα βλέπω. Σταμάτα ρε παιδί μου, έχουμε δύσκολη μέρα σήμερα. Τι πάνω. Εγώ. Ένας κούκλος είσαι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Να το. Φαύλος κύκλος. Από τη μια τα χάνουν και από την άλλη τα χάνουν διπλά. Το να χέρι είναι βιτάλο. Ξαναγωθεί, ε. Μου δίνεις λίγο. Τ' άλλη μία. Τ' άλλη μία. Δεν μ' άφησες και τίποτα. Είσαι καλά. Ναι. Άλλη μία. Σήμερα πέτυχες και το σωστό αυτή. Η καλύτερη παγωκίστη. Καλύτερη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, ρε γιατρέ. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από τότε που έκοψα το κομπολόι, έχω ξεσκιστεί στο κάπνισμα. Το να σβήνω, το άλλο ανάβω. Το άλλο ανάβω, το να σβήνω. Συνέχεια αυτή η δουλειά. Πριν από το ατύχημα, πάντως, όταν έβλεπα ανάπηρο, έλεγα ότι έτσι και συμβεί σε μένα κάτι τέτοιο, θα αυτοκτονούσα. Και όταν ήμουνα στο νοσοκομείο, εκεί στο κρεβάτι, στον πέμπτο, δίπλα από τον μπαλκόνι, μου ήρθε ένα φουντάρο. Το βλέπω μπροστά μου, σαν και τώρα, το θυμάμαι σαν σήμερα.
Αλλά όταν σηκώθηκα, οπ, η σκέψη μου φύγε όπως μου είχε έρθει. Έγινε ένα κλικ. Και τι ήταν αυτό το κλικ? Να σου πω, ο Αριστοτέλης το λέει βούληση, ο Χριστός το λέει πίστη. Ο άλλος το λέει ρίζη, εγώ το λέω στα αρχίδια μου όλα. Και πρέπει να βρω και κάποιον να μου ταξίνει. Αυτό δεν είναι η επόμενη μέρα να μαζεύουμε τα σπασμένα. Ντόκτορα, και τι έγινε? Άμα δεν τα μαζεύουμε εμείς, τα μαζεύει κάποιος άλλος. Κρακ, πάρτα, τέλος. Ξυστήκανε πάνω στις μπάρες από το τρίψιμο. Μετά όλα μαύρα. Κάει και ο σκληρός που λέμε. Δεν χρειάζεται. Κάτσε εσύ. Τι νέα? Τα ίδια. Εσείς? Με τη μάνα σου καλά. Όμορφος, δεν είναι? Νομίζω ότι δεν θέλει να το γνωρίσει, γιατί θα το συμπαθήσει. Αυτό που φοβόμαστε για σένα είναι η ευθύνη που έχεις αναλάβει. Κάποτε θα σε κουράσει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πώς θα γίνεται δηλαδή που τον έχει βάλει και στο σπίτι της? Εσύ αυτά τα όνειρα έκανες για την κόρη σου? Το πρωί να είναι αρχιτέκτον και το βράδυ νοσοκόμα και μαγείρισα? Όλοι δεν είμαστε εξαρτημένοι από κάποιον. Ο καθένας για τους λόγους του. Εσύ μπορείς να φας μόνος σου, αν δεν σου μαγειρέψω. Ούτε δύο αυγά δεν ξέρεις να τηγανίζεις. Δύο χρόνια τώρα, λες και λες. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι τόσο αρνητικός. Ούτε καν το έχεις γνωρίσει το παιδί. Δεν χρειάζεται. Τουλάχιστον μπορείς να πεις δύο κουβέντες στους δικούς σου. Μήπως τον πάρουν πίσω στη δουλειά. Να γίνει προϊστάμενος επιτηρητής ασφάλειας που μας έλεγες. Σιγά μην τον πάρουνε. Ωραία. Το λέω και τον παίρνουν. Τι θα αλλάξει για σένα? Θα του φυτρώσουν τα χέρια? Τι είναι αυτά που λες? Μιλάω σαν πατέρας. Πώς αγκαλιάζει. Μπορείς να ξεκινήσεις και από αύριο.
Αλλά ξέρεις καλά ότι είναι αδύνατο να μπεις σε αυτή τη θέση που ζήτησες. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι δυνατό να την πάρω αυτή τη θέση, αλλιώς δεν θα στο ζήταγα. Ναι, αλλά δεν περνάει μόνο από το χέρι μου. Από το δικό μου πάντω σίγουρα δεν περνάει. Ρασιατώνη, δεν μπορούμε να έχουμε έναν άνθρωπο να σε πηγαίνει για κατούριμα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Πώς θα γίνεις προϊστάμενος με τρισόρις αυτονομία. Κοίταξε να δεις, καλύτερα να τη σταματήσουμε εδώ αυτή την κουβέντα. Ξέρεις ότι σου είμαι χρήσιμος και το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα εδώ μέσα. Πώς να σου το δώσω, να καταλάβεις. Το θέμα είναι ότι δεν κρίνεσαι ικανός για τη θέση που ζητάς. Γίνεσαι όμως δεκτός με δικιά μου εισήγηση σε μια άλλη θέση που έχει να κάνει με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών. Ίσα, παρακαλώ, λέγεται. Κοίταξε να δεις. Την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών την έχουν αναλάβει οι τυφλοί. Η κουλή είναι καινούριο φρούτο στην πιάτσα. Διάβασες. Ακατάλληλος. Η εταιρεία κρίνει πως είσαι ακατάλληλος για τη θέση που ζητάς. Έτσι είναι γιατί έτσι πάει. Εσύ δεν με θες. Εσύ δεν με θες. Έτσι είναι. Γιγάντα. Χρόνια και ζαμάνια. Ωραία, Αλάνη, έλα να σε φιλήσω, ρε. Τι λέει, ρε. Καλά, ρε. Ε? Καλά. Πω, τι στήσιμο είναι αυτό, ρε, παιδάκι μου. Τι στυλάκι είναι αυτό, ρε, μάκα μου. Ακόμα τα ίδια, ρε, θα σε δέσουνε. Θα μου κλάσουνε μια μάντρα, ρε. Πώς την παλεύεις τώρα, με... Μια χαρούλα την παλεύω, μωρέ. Εντάξει, απλά κάποια πράγματα θέλουνε το χρόνο τους. Θα μπορούσα να ξεκουμπώσω το παντελόν, μια χαρά θα ήταν. Εδώ με τη δουλειά να δω πώς θα την παλέψω, γιατί θέλω να με πάρουν πίσω με αύξηση. Γιατί ρε. Τι σου είπε. Πού πέ να πάω να γίνω πιανίστας. Έλα ρε, να φέρω και τα τύπα να κάνουμε μπάτα. Μόνο να μην μου πεις να στην την άξω. Πάνω από τρεις μετράει μαλακία, ε. Ωραία, μέχρι τρεις τότε ρε, Μπίλι. Φεύγω να προλάβω. Γεια, Μπίλι. Άντε, γεια σου.
Αντώνη! Τι γελάς? Τι να κάνω? Κοιτάξε, οι μόνοι καθρέφτες που θέλω να υπάρχουν είναι εσύ για μένα και εγώ για σένα. Για μένα.